και εμείς αυτά τα θέματα δεν θα τα αφήσουμε έτσι, Ανδρέα Παπαδόπουλου, γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Σπανάκη από τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά θα τον ρωτήσουμε για όλα. Ξεκινώντας από το σημαντικό, να πούμε ότι είναι βουλευτής Νέα Δημοκρατίας, στον νότιο τομέα, φρέσκος, νεοεκλεγής, άρα ολοεξάτος. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπανάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και παρότι είμαστε έχουμε περάσει το μέσο του καλοκαιριού, βλέπετε ότι η κυβέρνηση που τον τελευταίο μήνα έχει φέρει αρκετές ρυθμίσεις και σημαντικές ρυθμίσεις, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που είχε απέναντι στον ελληνικό λαό. Διακρίναμε ωστόσο μια μεγάλη αντίφαση. Την Τρίτη, Τετάρτη να φέρετε το νομοσχέδιο και να γίνεται νόμος για το επιτελικό κράτος, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη σωστή λειτουργία του κράτους, της δημοκρατίας, άρα και του Κοινοβουλίου. Και χθες το βράδυ, χωρίς λόγο λένε κάποιοι, να φέρνετε στο παραένα τροπολογίες που κι εσείς όταν είσαστε στην αντιπολίτευση τις τηλετεύατε. Γιατί? Καταρχήν, οι τροπολογίες αυτές οι συγκεκριμένες έφεραν ένα πλαφόν στις συντάξεις. Θα είχαμε συντάξεις αν δεν φέραμε αυτή την τροπολογία ύψους 24.000 ευρώ. Και δεύτερον, φέραμε τροπολογία όπου πραγματικά καταργεί τον κόφτη των προσλήψεων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε μια ρύθμιση, την οποία την ψηφίσαμε και εμείς, αλλά είδαμε εκ των υστέρων ότι είχε αποτελέσματα αρνητικά για την αγορά εργασίας. Είδαμε, για παράδειγμα, την Εργάνη να βγαίνουν τα αποτελέσματα για το μήνα Ιούλιο και να έχουμε 14.691 θέσεις λιγότερες. Άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς με τις τροπολογίες που ήρθανε, ναι, ήρθαν καθυστερημένες, αλλά ήρθαν καθυστερημένες για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί περιμέναμε. Περιμέναμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Γιατί να πούμε όμως και τι άλλο ψηφίσαμε. Δηλαδή, μην στεκόμαστε μόνο στις τροπολογίες, να δούμε και τι άλλο ψηφίσαμε. Θα πάμε και στα άλλα. Όπου πραγματικά έφερνε. Γι' αυτό το λόγο περιμέναμε αυτή την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που έφερε ένα πλαφόν. Ξέρετε, στο ασφαλιστικό σύστημα είναι καλό να τηρούνται και κάποιες αρχές. Όπως η αρχή της ανταποδοτικότητας, η αρχή της αναλογικότητας. Οι περισσότεροι κάνουν τα στραβά μάτια σε σχέση με τις 24.000. Για την άλλη, είναι μεγάλη συζήτηση. Να σας προλάβω σε ένα ερώτημά σας. Έπρεπε αυτές οι τροπολογίες, αυτές οι ρυθμίσεις να έρθουν χθες. Έπρεπε. Και ήταν σε ένα νομοσχέδιο όπου είχαμε διευκόλυνση των ασθενών για να έχουμε χορήγηση φαρμάκων. Είχαμε για την κατάργηση για το άσυλο και πραγματικά να επανέλθουν οι ακαδημαϊκές ελευθερίες. Είχαμε ρυθμίσεις για την κυβερνησιμότητα των Δήμων μετά από όριμο διάλογο με τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για αυτές ωστόσο τις δύο τροπολογίες, οι οποίες έχουν την δυναμική και είναι όσο σημαντικές μας λέτε ότι είναι. Δεν είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ο χρόνος προκειμένου να συζητήσετε και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αφού είναι τόσο σημαντικές και πιστεύω ότι κανένα κόμμα δεν θέλει να μην γίνονται προσλήψεις, να τις συζητήσετε και ενδεχομένως να εξασφαλίσετε κάποια πλειοψηφία? Κοιτάξτε να δείτε. Και αν μου επιτρέπετε, για να αναφερθώ τη σκέψη και τη Ιβόνη και εσείς να απαντήσετε συνολικά, λέτε και κάτι που μας φαίνεται λίγο παράδοξο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Ιβόνη, ότι μέσω της, ότι θα γίνονται πιο εύκολες οι απολύσεις, θα αυξηθούν οι προσλήψεις. Γιατί τώρα ουσιαστικά λύνονται τα χέρια και θα είναι πολύ πιο εύκολες οι απολύσεις. Εμείς φέραμε καταρχήν οι ρυθμίσεις έχουν μία λογική. Να πούμε καταρχήν ένα απλό παράδειγμα για να γινόμαστε και κατανοητοί. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να γίνονται μπαλάκι. Με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν, οι εργαζόμενοι γινόντουσαν μπαλάκι. Δηλαδή, είχαμε μία σύμβαση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Αυτή τη στιγμή, ο εργαζόμενος, αν ο εργοδότης δεν τον ικανοποιούσε, θα μπορούσε να πάει στους πελάτες του εργοδότη. Άρα, λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να γίνονται μπαλάκι του κάθε εργοδότη. Και αυτή τη στιγμή, εμείς με τις τροπολογίες όπου φέρνουμε. Από ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε μία μεγάλη εταιρεία. Το λέτε με τους εργολάβους. Ακριβώς. Με τις εργολαβίες. Έχουμε, λοιπόν, μία μεγάλη εταιρεία η οποία είναι εμπόριο κρεάτων και δίνει κρέατα σε σουβλατζίδικα. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν στον εργαζόμενο που είναι στο χοντρέμπορα κρεάτων, ότι ξέρεις τι, αν ο εργοδότης δεν σε πληρώνει, πήγαινε να τα πετήσεις από τους πελάτες, δηλαδή από όλα τα σουβλατζίδικα. Ήταν παράλογες οι ρυθμίσεις. Δεν νομίζω. Είδαμε ότι υπήρχαν. Κάποια λάθη. Βεβαίως, του Μαΐου. Ευτυχώς που ήρθαμε να τα διορθώσουμε σύντομα. Και είπαμε ότι εμείς ήρθαμε να φέρουμε τις ρυθμίσεις μαζί με άλλες ρυθμίσεις που είχαν, προσέξτε, κοινωνικό
πρόσημο, όπως η διανομή φαρμάκων σε ασθενείς, σε συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα χρόνια. Αυτό το χαιρετήσαμε, νομίζω. Και ακριβώς με άλλες ρυθμίσεις που έχουν αφορά με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και την αναβάθμιση της ποιότητας των πανεπιστημίων, της ποιότητας των χώρων και της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της έκφρασης ιδεών μέσα στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα που υπάρχουν, όπως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως στην ΑΣΟΕ. Και βλέπετε λοιπόν ότι μέσα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο φέραμε κάποιες ρυθμίσεις. Γιατί προσέξτε, μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε σειρά νομοσχεδίων, διότι εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπαίνουμε στο δρόμο της κοινής λογικής και με το επιτελικό κράτος είδατε ότι φέρνουμε κάποιες αλλαγές στο δημόσιο τομέα που πάμε σε πραγματική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Πραγματική αναβάθμιση σεβόμενη τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί είδαμε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνει στο πάγκο, στο ψυγείο άξια στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να έρχεται να αξιοποιεί μετακλητούς συντρόφους της με αποτέλεσμα να πάμε σε μια υποβάθμιση δημόσιας διοίκησης. Είπαμε λοιπόν ένα τέλος, σε μια ευελιξία, να πάμε σε ένα κράτος που θα φέρει μείωση της γραφειοκρατίας. Βλέπετε ότι και ο κύριος Πιερακάκης κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά και είδαμε ότι έρχονται ρυθμίσεις που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία. Η ψηφιακή βίβλα. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και επιτρέψτε με την ευκαιρία αυτή να καταδικάσω και εγώ με τη σειρά μου τις επιθέσεις που γίνονται απέναντι σε δημοσίους υπαλλήλους, και πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα ακόμη πιο αναλυτικά, και θα το δούμε και θα βρούμε και συγκεκριμένες λύσεις. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών σήμερα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει δεσμεύσεις. Γιατί σήμερα εμείς πρέπει να δώσουμε στον ελληνικό λαό τα αποτελέσματα, να δώσουμε στον ελληνικό λαό αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Και αυτό κάνουμε. Και να είστε σίγουροι ότι, επειδή έλεγα κάτι προεκλογικά και το λέω και μετεκλογικά, αντίπαλός μας είναι ο χρόνος. Ο κόσμος περιμένει από εμάς. Εμείς λοιπόν ήδη φέραμε τρία νομοσχέδια που έγιναν νόμοι του κράτους, που βλέπετε ότι έφεραν και μια ανακούφιση στον ελληνικό λαό. Ξέρετε, με πιάνουν καθημερινά πολίτες και μου λένε, αν ξέραμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είχε τόσο μεγάλο βαθμό ετοιμότητας, θα ψηφίσαμε και εμείς Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτή η νομοθέτηση με τη σέσουλα, μπορούμε να πούμε, δεσμεύτηκε βέβαια η κυβέρνηση ότι θα είναι κάτι το οποίο είναι για τώρα. Και ότι οι επόμενες νομοθετικές διαδικασίες θα είναι. Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Προσέξτε, μην μεγαλώνουμε ένα θέμα που δεν υπάρχει. Ήταν ένα διαδικαστικό ζήτημα, ότι περιμέναμε να έχουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Περιμέναμε και υπήρξε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι ή είχαμε να κρύψουμε να κάτι. Τις δεσμεύσεις. Είναι δεσμεύσεις ότι αυτή η κακή πρακτική δεν θα συνεχιστεί. Ποια εννοείται κακή με πρακτική. Αν υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, τροπολογίες υπήρχαν και του Υπουργείου Εσωτερικών που ήρθαν, ας πούμε, που αφορούσαν παιδικούς σταθμούς, που αφορούσαν αυτοδιοικητικά στελέχη, που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών. Ξέρετε, οι τροπολογίες κάποια στιγμή έρχονται να διορθώσουν, όπως για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Ακολουθείται και μια άλλη τακτική που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα σε τέτοιο βαθμό. Ποια είναι η τακτική αυτή. Προσέξτε. Μπαίνει ένα νομοσχέδιο στην Επιτροπή, όποια Επιτροπή είναι αρμόδια για να το συζητήσει και να το εισάγει μετά στην Ολομέλεια. Και μετά, μέχρι να ψηφιστεί από την Ολομέλεια, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές βελτιώσεις, αρκετές τροποποιήσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες απόψεις που έρχονται από όλα τα κόμματα, κάποιες απόψεις όπου κάνουν ακόμα καλύτερο το νομοσχέδιο αυτό. Άρα λοιπόν, μην στεκόμαστε ότι επειδή ήρθε μια-δύο τροπολογίες με 2-3 ώρες καθυστέρηση, άλλαξε κάτι. Ναι, υπήρξε μια δέσμευση σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Στέλιου του Πέτσα, ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα υπάρχει αυτό. Ναι, διότι δεν έγινε κάτι με σκοπιμότητα. Προς Θεού. Και μια άλλη κριτική που σας έχει γίνει είναι ότι τα δύο νομοσχέδια που ψηφίστηκαν τις προηγούμενες μέρες ήταν κάποια. Αυτά ήταν νομοσχέδια σκούπα. Είχαν δηλαδή μέσα πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, είχαν μέσα το άσυλο τους, την κυβερνησιμότητα των. Είχαν πάρα πολλά θέματα. Ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εμείς λέγαμε, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία από τις 10 Ιανουαρίου του 2016 που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει τρία συνέδρια. Εντάξει, και φέτος, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα γίνει το,
το τέταρτο συνέδριο με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα ήταν οργανωμένο. Προσέξτε, ήταν είχαμε, οργανωμένο να είχαμε ένα θέματα. Σύνθημα εμείς, είχαμε ένα σύνθημα που όταν το λέγαμε στον ελληνικό λαό, κάποιοι από την αντιπολίτευση θέλανε να το σχολιάσουν αρνητικά. Και λέγαμε είμαστε έτοιμοι. Και αποδεικνύεται τελικά ότι βλέπετε ότι έχουμε έναν υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Ο κόσμος περιμένει. Δικαίως περιμένει, ο κόσμος έδωσε μια ισχυρή λαϊκή εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι τα ποσοστά τα οποία πήρε η Νέα Δημοκρατία είχε χρόνια να έρθουν και αυτή τη στιγμή πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Για το θέμα του ασύλου, για ποιο λόγο δεν επιδιώξατε τη συνένεση που τουλάχιστον από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης έγινε μια προσπάθεια. Κοιτάξτε, είδαμε... Και δει τον νόμο Διαμαντοπούλου που τον είχατε ψηφίσει. Μισό λεπτό. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Μισό λεπτό. Όσον αφορά για το θέμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και απόψεων και πραγματικά να δώσουμε τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα στους καθηγητές, στους φοιτητές, στο διοικητικό προσωπικό, ήταν μια δέσμευση προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ξεκάθαρο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά με αυτό το οποίο πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν τώρα τις διαφορές με τον νόμο, με τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Προσέξτε. Εμείς τι λέμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Είχαμε δύο προβλήματα. Πρώτον, αυτά τα οποία συνέβαιναν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα είχαν γίνει καταφύγιο για κάποιους που έκαναν αξιόπινες πράξεις για να μπάνε μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, πρέπει να μπει ένα τέλος και θα μπει ένα τέλος στην πράξη. Βλέπουμε επίσης τις πρώτες ημέρες ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Στις γειτονιές, θέλει πραγματικά δηλαδή, να νιώσει. Για να το να δούμε νιώσει... λίγο στην πράξη, πριν πάμε, ναι. Και για να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή, να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες κατηλημένοι χώροι στο Πολυτεχνείο, εμπόριο, τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη, να δούμε επεμβάσεις της αστυνομίας χωρίς καμία συνεννόηση με τον Μπρίτανη. Κοιτάξτε, δείτε, οι διατάξεις είναι συγκεκριμένες. Δεν απαιτούν καμία. Ακριβώς. Οι διατάξεις δίνουν το απόλυτο ελεύθερο στην αστυνομία. Στις αρμόδιες αρχές να επέμβουν όπως εκείνοι θα κρίνουν. Όπως εκείνοι δηλαδή θα να κρίνουν. Περιμένουν κάποιο σχέδιο. Από εκεί πέρα η Βουλή νομοθέτησε και περιμένουμε να δούμε από εκεί πέρα τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπανάκη. Να πούμε όμως ότι επειδή πλησιάζει ο καιρός. Ναι, θα το πούμε και πολύ γρήγορα μάλιστα. Ότι επιτέλους οι ιδιοκτήτες ακινήτων, η μεσαία τάξη που πραγματικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους στέρισε αρκετά και τα χαμηλά. Οι ιδιοκτήτες χαμηλής ακινήτων θα δουν μια μείωση ναι. Που θα φτάνει το 30% στα καθαριστικά ναι. Που θα εκδοθούν σε λίγες ημέρες. Δεύτερον. Επιτέλους και τα νομικά πρόσωπα, όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, θα έχουν τη δυνατότητα με εφαρμογή που θα ενημερωθούν όλα τα και φυσικά και νομικά πρόσωπα να μπουν και στις 120 δόσεις. Γιατί ακούμε την αγορά, σεβόμαστε το τι θέλει η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπανάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να εκπληρώνετε τις δεσμεύσεις σας. Θέλουμε. Εδώ θα είμαστε να σχολιάζουμε. Γιατί έχουμε και σειρά θέματα. Και να ξεκουραστείτε λίγες μέρες. Καλές διακοπές. Καλές διακοπές.